Σταύρος Χριστακόπουλος, διευθυντής έκδοσης στην εφημερίδα Το Ποντίκι, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Χριστακόπουλε. Καλησπέρα. Το θέμα της Μέσης Ανατολής έχει επισκιάσει τις τελευταίες μέρες όλη την δημοσιογραφία, όμως στο Ποντίκι βλέπω ότι δεν αφήνεται για τα επιμέρους και ήθελα να μας βάλτε, εισαγωγικά λίγο στην ιδέα του άρθρου που γράψατε με τίτλο «Όλο και μικρότερο, η μεγάλη προοδευτική παράταξη», και το μεγάλη είναι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί ενώ οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν, ταυτόχρονα η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα περνάει κάποιες διακυμάνσεις. Και το αποτύπωμα των αυτοδιοικητικών εκλογών άφησε εμπολής, τουλάχιστον στην περιφέρεια, μια δυναμική της Νέας Δημοκρατίας, και το ΣΥΡΙΖΑ να μετράει ήττες σε πολλά επίπεδα. Αλήθεια είναι ότι όντως αυτό που και ο κύριος Κασελάκης ονόμασε την περασμένη Κυριακή το βράδυ μεγάλη προοδευτική παράταξη δεν είναι τόσο μεγάλη. Και μάλιστα διαρκώς συρρυκνώνεται από εκλογή σε εκλογή, μικραίνει η συνολική πίτα. Εδώ πέρα βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι συζητάμε για τη λεγόμενη κυβερνόσα κεντροαριστερά-αριστερά, διότι αυτό προφανώς δεν αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ΚΚΕ έχει εμφανίσει μια αξιοσημείωτη άνοδο δεύτερη συνεχή φορά μετά τις βουλευτικές εκλογές. Οπότε και επίσης είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει ούτε πρόκειται να συμμετάσχει σε σχήματα διακυβέρνησης. Άρα αυτό που έχει νόημα για το πολιτικό σύστημα να μετράμε είναι τι γίνεται με τα κόμματα που είναι διατεθειμένα ή έχουν βασικό στόχο τους να κυβερνήσουν. Επομένως, αυτό το μεγάλο οικόπεδο αριστερό και κεντροαριστερό που ορίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι που πάντα έχει νόημα να μετράει κανείς. Το εν λόγω οικόπεδο λοιπόν συρρυκνώνεται. Προέκυψε μια αρκετά μεγάλη συρρύκνωσή του στις βουλευτικές εκλογές τις τελευταίες, όπου να θυμηθούμε λίγο γιατί έχει σημασία, το άθεσμα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ποσοστό που είχε μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη υποχώρηση. Αυτή η υποχώρηση παρά τις παρά το υψηλό ποσοστό που πήρε η συνεργασία του στη Θεσσαλία, παρά το γεγονός ότι τα δύο σχήματα, αυτό το δύο κομμάτων προωθήθηκαν σε καλή θέση στη Θεσσαλονίκη και απειλούν όντως τη Νέα Δημοκρατία να τις πάρουν το Δήμο, ή ότι μπορεί υπό κάποιες πολύ ιδιαίτερες συνθήκες να απειληθεί ο Μπακογιάννης από τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, είναι στοιχεία τα οποία δεν ανατρέπουν την εικόνα. Η εικόνα είναι ότι η συνολική πίτα υποχωρεί. Αυτή τη φορά, συγκρίνοντας πάντα βέβαια με τις αυτοδιοικητικές του 19, γιατί πολλοί κάνουν το λάθος να κάνουν σύγκριση μεταξύ αυτοδιοικητικών και βουλευτικών εκλογών, οι οποίοι είναι εντελώς άτοποι για πάρα πολλούς λόγους. Συγκρίνοντας όμως αυτοδιοικητικές 23 και 19, βλέπουμε ότι το χωράφι αυτό μικραίνει κυρίως με λόγω υποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν πέφτει, τσιμπολογάει εδώ και εκεί, είναι η αλήθεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εισπράξει το σύνολο της φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, κύριε Χριστακόπουλε, η υποχώρηση, αν το δει κανείς, έγινε συλλήβνη στην κεντροαριστερά, γιατί από όλη αυτή την απώλεια που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε κάτι το ΠΑΣΟΚ που υποτίθεται έχουν την ίδια δεξαμενή. Όχι, δεν πήρε. Όχι μόνο δεν πήρε, αλλά ακόμα και το ΚΚΕ, το οποίο έκανε σε μερικές περιπτώσεις εντυπωσιακή εμφάνιση με ισχυρή άνοδο, στο σύνολο δεν έχει καταφέρει να απορροφήσει τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι στο τέλος, γι' αυτό άλλωστε λέμε ότι συρρυκνώνεται κιόλας η αριστερή και το αριστερή πίτα, στο τέλος της ημέρας έχουμε διαρροές οι οποίες εμφανέστατα κινούνται και προς τα δεξιά. Ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο κ. Μητσοτάκης. Είναι. Είναι ακόμη μια φορά ο μεγάλος κερδισμένος και μας δείχνει ότι το υψηλό δεκαετίας το οποίο κέρδισε η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές
δεν ήταν συγκυριακό, δεν ήταν τυχαίο. Αντιθέτως, δείχνει μία τάση η οποία πολύ δύσκολα να κόπτεται. Και αυτά όλα που παρακολουθούμε με τις εσωτερικές συγκρούσεις που υπάρχουν μεταξύ των προεδρικών, όπως είχε διαμορφωθεί τώρα το πεδίο, της ομπρέλας και της περιφερειακής δύναμης από τα αριστερά, σηματοδοτούν μία επιπλέον φθορά και δεν ξέρω με τι προοπτική μπορεί να πάει στο συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα, και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει στις ευρωεκλογές. Καταρχάς, για το συνέδριο δεν ξέρουμε πότε θα πάει ή αν θα πάει. Δεύτερον, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Πώς να το πω, και η κυρία Χτσιόγλου προεκλογικά, όταν πίστευε ότι θα είναι νέα πρόεδρος, αλλά και ο κύριος Κασελάκης αργότερα, έθεσαν περίπου ως ένα σημαντικό, το σημαντικότερο crash test στις ευρωεκλογές. Υπάρχει ο κίνδυνος με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, το crash test να μην είναι οι ευρωεκλογές, αλλά οι δημοσκοπήσεις του επόμενου διμήνου. Εάν δηλαδή αυτή η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ οδηγήσει σε μία, πώς να το πω, σε αποστροφή ένα κομμάτι ψηφοφόρων σημερινών ή του καλοκαιριού του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς ακριβώς θα φτάσει αυτό το κόμμα σε συνέδριο. Το οποίο μπορεί να πάρει αναβολή, λέτε, όμως οι ευρωεκλογές δεν παίρνουν αναβολή. Ακριβώς. Μα γι' αυτό λέω ότι το crash test ενδεχομένως να μην είναι ούτε το συνέδριο. Ενδεχομένως να είναι οι δημοσκοπήσεις, διότι εάν αυτό το κόμμα τώρα σε αυτή τη φάση συρρυκνωθεί, που σημαίνει ότι ακόμα και η νέα του ηγεσία που με τόσα πολλά ταρατατζούμ αναδείχτηκε δεν καταφέρνει να του προσδώσει τίποτα, αλλά αντιθέτως επί των ημερών της αποδυναμώνει το ακόμα περισσότερο, έχω την αίσθηση ότι θα μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ με τελείως διαφορετικούς όρους. Δηλαδή θα μπει ένα ζήτημα ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ πια, όχι μόνο μεγέθους. Επειδή έχετε θίξει στο άρθρο σας και το θέμα που εκφράζουν μερικές φωνές, όπως αυτή του κυρίου Σπίρτζη, για ένωση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν τη μεγάλη δύναμη στην κέντρο αριστερά, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Καταρχάς, αυτό το εγχείρημα είναι, κατά τη γνώμη μου, προς το παρόν εντελώς καταδικασμένο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στις σκέψεις κάποιων ανθρώπων, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι βάσιμο καθιονδήποτε τρόπο, για ένα πολύ απλό λόγο. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπάρξουν καν συνομιλητές επί του πεδίου αυτού. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, καλός ή κακός, έχει μυρίσει αίμα. Μπορεί στις προηγούμενες εκλογές από τις απώλειες 14% του ΣΥΡΙΖΑ να πήρε μόλις το 4%, όμως είναι σαφές ότι εύχεται τη διάλυση, παύλα εξαφάνιση, παύλα καταράκωση, ό,τι θέλετε βάλτε, του ΣΥΡΙΖΑ. Διεκδικεί το οικόπεδό του. Δεν είναι στη λογική του αυτή τη στιγμή καμία δυνατότητα συνεργασίας. Επίσης, υπάρχει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ίσως είναι και το μεγαλύτερο, το οποίο δεν βλέπει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτή η συνεργασία. Υπάρχει η αριστερή πτέρυγα, η οποία ηττημένη μεν, αλλά μην ξεχνάμε ότι πήρε 45% στις σωματικές εκλογές, η οποία δεν διανοείται καν την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν αποδέχεται καν με ευκολία τη στροφή προς το κέντρο του ίδιου του κόμματος, πόσο μάλλον το να πασοκοποιηθεί μέσα από μια συγχώνευση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ίσως δεν θα ήθελα να φάμε και όλη αυτή τη συζήτηση με το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση. Πάντως οφείλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή με τίποτα. Για να κλείσουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, βλέπουμε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε την αναμενόμενη φθορά με τα προβλήματα που έχει συναντήσει η κοινωνία από το δυστύχημα στα Τέμπη, από τις καταστροφές. Τέλος πάντων, αυτό δεν μετρήθηκε ανάλογα και στις δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά δυσκολεύει την καθημερινότητα των ανθρώπων και είναι θέμα πληθωρισμού που είναι διεθνές. Υπάρχουν και εσωτερικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την ισορροπία των πραγμάτων σε αυτό το θέμα. Όμως, με όλο αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, υπάρχει
υπάρχει ο φόβος για μια δυνητική αύξηση των τιμών του πετρελαίου, οπότε θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις καταστάσεις. Πώς βλέπετε να εξελίσσει το πράγμα εκεί? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια φάση την οποία περίπου είχε περιγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Είχε πει σε μια συνέντευξή του, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ακριβώς, ότι εφόσον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ισχυρή αντιπολίτευση με ρόλο στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία, η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να παριστάνει και την αντιπολίτευση αυτού της. Δεν θυμάμαι την ακριβή έκφραση, σας λέω το περιεχόμενο της τοποθέτησης του Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς φάνηκε να συμβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το γεγονός ότι με την εξαίρεση, μιλώντας πάντα για περιφερειακές, διότι εκεί μετριούνται λίγο πιο καθαρά οι κομματικές δυνάμεις, όχι με ακρίβεια φυσικά, αλλά λίγο καθαρότερα. Το γεγονός ότι στις περιφερειακές εκλογές βρήκε ισχυρή αντίσταση από μόνο στη Θεσσαλία, από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, θα υπήρχε βέβαια και στην Κρήτη, αλλά εκεί πρόλαβε να καπελώσει την εκλογή του εκεί περιφερειάρχη ΣΥΡΙΖΟΝΤΑΣ τον. Οπουδήποτε αλλού βλέπουμε ότι αντάρτες του ίδιου κόμματος εκφράζουν αντιπολίτευση προς τους εκλεκτούς της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις απορροφούν την αντιπολίτευση σε βαθμό που, για παράδειγμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να έχουμε σύνολο δύο νεοδημοκρατών υποψηφίων 77%. Μάλιστα. Προφανώς δεν είναι αυτή η κομματική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Εννοείται. Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η όποια δυσαρέσκεια απορροφάται, για παράδειγμα, ο κύριος Αγοραστός στη Θεσσαλία, έπεσε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 14 μονάδες. Τις 9,5 από αυτές τις πήρε η αντάρτισσα, η προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο. Ο πτωχός δεν εξελέγει ως εκλεκτός του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Στατούλης, με κεντροδεξιά προέλευση, είναι αυτός που επί χρόνια είναι η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι πραγματικά αρχίζει να γίνεται αρκετά προβληματική για όλη την αντιπολίτευση το γεγονός ότι ήδη στελέχη, παράγοντες κλπ. Από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας κυριολεκτικά τους έχουν πάρει την μπουκιά από το στόμα. Πρέπει να προβληματιστούν τρομακτικά για την ανικανότητά τους, έτσι να το πω ευθέως και χωρίς περιστροφές, για την ανικανότητά τους να παίξουν το ρόλο τον οποίο διεκδικούν, είχαν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, επιθυμούν. Okay. Δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο της αντιπολίτευσης. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Πάντως, σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί σε όλη την Ευρώπη όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν κορονοϊό και τα απορρέοντα εκ του νόμου που είχε όλη αυτή η διαδρομή της τετραετίας με τόσα προβλήματα, είχαν πτώσει εκτός από την Ελλάδα. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Χρυστακόπουλε, με τη Μέση Ανατολή. Όσο μπορούμε πιο συνοπτικά, βέβαια. Όλο αυτό που γίνεται, γιατί γίνονται αναλύσεις και συζητήσεις για το τι γίνεται εκεί, ελάχιστα όμως συζητιέται το πώς όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα, αυτές όλες οι εξελίξεις που βλέπουμε, που είναι πολυεπίπεδες και πολυδιάστατες γιατί ανακατεύονται πάρα πολλοί δρόντες, επηρεάζουν την ελληνική πολιτική σκηνή, την εξωτερική. Το ζήτημα δεν είναι αν επηρεάζουν την εσωτερική πολιτική σκηνή. Προφανώς δεν την επηρεάζουν. Η ελληνική πολιτική σκηνή στον κόσμο της. Αυτό είπα πάντα και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα κάνει και στο μέλλον. Το ζήτημα είναι ότι η χώρα βρίσκεται, ξέραμε μάλλον ότι βρίσκεται σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο επικίνδυνη. Έχουμε ένα τεράστιο θέατρο συγκρούσεων, το οποίο αρχίζει από την Ουκρανία και την Αρμενία, κατεβαίνει στη Μέση Ανατολή, περνάει στη Λιβύη, φτάνει ενδεχομένως έως το Κόσοβο, γιατί εδώ έχουμε αρκετές πιθανές αιστείες ανάφλεξης, μία από αυτές είναι το Κόσοβο. Έχουμε άπειρες ενδιάμεσες χώρες, οι οποίες εμπλέκονται με τρόπο έμεσο ή άμεσο στις ενεργές συγκρούσεις και στα μέτωπα.
Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να γίνουν μέρος της σύγκρουσης εύκολα το επόμενο διάστημα ή τα επόμενα χρόνια. Και βλέπουμε τρομακτικά παιχνίδια να παίζονται, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει γεωστρατηγικό ρόλο. Έτσι, και όχι μόνο δεν έχει, φαίνεται παντελώς ανίκανη να τον διεκδικήσει κιόλας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα τέτοιο πόλο, ο οποίος έχει μόνο οικονομική ισχύ και περιμένει, θα προσπαθήσει τα επόμενα χρόνια να κρατήσει όσο το δυνατόν υψηλότερα το βαθμό ασφαλείας της. Το κλίμα όμως γίνεται τόσο πολύ κακό από χρονιά σε χρονιά, ώστε νομίζω ότι θα πρέπει οι κεραίες μας να είναι πολύ περισσότερο διταμένες από άλλες φορές. Δηλαδή το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ που συζητιέται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και αυτό πατάει πάνω σε ένα ενεργειακό χάρτη, ενδεχομένως να δημιουργεί προβληματισμό στο ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε τεράστιες ροές προσφύγων λόγω του πολέμου, που μέσα σε αυτούς μπορεί να έχουμε και τρομοκράτες από τη Χαμάς που θα φύγουν, ας πούμε, και θα πάνε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό, κινδυνεύουμε να ζήσουμε, γι' αυτό ακριβώς το ΚΙΣΕΑ χθες με αυτό ασχολήθηκε, κινδυνεύουμε να ζήσουμε μέρος του 2015. Η προσπάθεια του Ισραήλ πρακτικά να εκενώσει τη Γάζα και να προσφυγοποιήσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ανθρώπους στην τρέχουσα φάση, ενδέχεται να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Ας μην ξεχνάμε ότι και το πιο σημαντικό που έχει αναδειχθεί από την τρέχουσα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι ότι δυστυχώς το παλαιστινιακό πρόβλημα δεν υφίσταται πια με τους όρους που το γνωρίζαμε. Έχει μετατραπεί σε μία σύγκρουση Ισλάμ-Δύσης με θύματα τους Παλαιστινίους σε ένα βαθμό, με θύματα τους Ισραηλινούς και με κίνδυνο να προκαλέσει ανάφλεξη και σε άλλα μέτωπα. Ας μην ξεχνάμε τον βαθύ εσωτερικό διχασμό στην Αίγυπτο μεταξύ του κοσμικού Σίση και των αδελφών μουσουλμάνων, οι οποίοι έχουν αδελφικές σχέσεις με την Τουρκία. Μπορεί δηλαδή να δούμε και άλλα μέτωπα να αναφλέγονται. Μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία κάνουμε προσευχές εδώ και χρόνια να μην συμβούν. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας εκεί. Θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε πραγματικά για κάθε ενδεχόμενο, διότι οποιαδήποτε ολιγορία δεν συγχωρείται πλέον. Τους κινδύνους τους γνωρίζαμε, τώρα τους βλέπουμε σιγά σιγά, είναι νέα μπροστά μας. Μάλιστα, κύριε Χρυστακόπουλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.